πρωτοφανείς εικόνες στα σούπερ μάρκετ της Αττικής. Άδεια ράφια ακόμα και στις μεγάλες αλυσίδες. Εικόνες πολέμου σε μια χώρα που υποτίθεται ότι έχει ειρήνη. Ο κόσμος, βλέποντας ότι όλοι μας απομονώνουν και ότι η χώρα κινδυνεύει να φτωχοποιηθεί, σπέβδει να πάρει προμήθειες. Μαζεύουμε λες και πάμε σε πόλεμο. Αν μπορούσε να απαντήσει κάποιος πολιτικός για το τι θα σημαίνει αυτό το όχι, καλά θα ήταν. Εκατοντάδες πελάτες αγοράζουν όσο κρατάει η τσέπη τους, ήδη πρώτης ανάγκης και κυρίως τυποποιημένα προϊόντα. 8 φορές μας έλεγε υπάλληλος από το πρωί, έχει γεμίσει τα ράφια με τα ζυμαρικά και τα όσπρια. Ψωνίσατε και κάτι παραπάνω. Και κάτι παραπάνω. Είναι γεγονός. Ναι, σαν πρόβλεψη, διότι ξέρετε, όταν υπάρχει κάποια οικονομική ασφυξία, δεν είναι ότι υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει η αδυναμία αν αύριο θα μπορέσουμε να αγοράσουμε. Το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση η οποία δεν έχει επιστροφή, πιστεύω. Η οποία ούτε καν περνούσε από το νου μας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κανένας φανταζόταν την κατάσταση στην οποία θα περιέλθει. Το μόνο που ελπίζουμε είναι σε ένα θαύμα. Σε ένα θαύμα, μήπως και μετά την Κυριακή, μήπως και δεν έρθει αυτή η Κυριακή.